Νίκος Φαραντούρης τώρα, ο οποίος, κοιτάξτε, κοιτάξτε τώρα, ο Φαραντούρης, τον είχα καθηγητή. Πώς τα φέρνει η ζωή, στο μεταπτυχιακό. Λέμε, Νίκος Φαραντούρης, καθηγητής και διευθυντής μεταπτυχιακών. Πλέον, εγώ άλλο μεταπτυχιακό κάναμε τότε, στην ενέργεια Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τι μεταπτυχιακό έκανε? Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Με κάρφωση. Άριστος. Πρώτος στα θρανία, πρώτος στους αγώνες που λέγαμε. Μπράβο, Γιώργο. Πρώτος στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λέω πώς θα φέρνει η ζωή. Έτσι, είναι μικρός ο κόσμος πράγματι. Και έχουμε κοντά μας και. Και τον κύριο Γιάννη Χατζηθοδοσίου, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλημέρα. Ξέρετε τι δουλειά θα έχετε τώρα σε όλη αυτή την εβδομάδα με τη ΔΕΘ. Υπάρχει όμως και ένα κόστος για τις επιχειρήσεις και θα το κουβεντιάσουμε τώρα. Στο προηγούμενο θέμα, πάντως, να προσθέσω κάτι. Όλο αυτό το θέμα που υπάρχει είναι γιατί παλιότερα στις πολυκατοικίες, ξέρετε όλοι, υπήρχε κεντρική θέρμανση. Ναι. Από την περίοδο των μνημονίων δεν πληρώναν όλοι για τη θέρμανση και έτσι δεν έχουμε στις περισσότερες πολυκατοικίες κεντρική θέρμανση, αλλά έχουμε ατομική. Από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά από τα θέματα που ακούστηκαν προηγουμένως. Δηλαδή, πάρα πολλοί έχουν ατομική και είναι πολύ δύσκολο όντως αυτό που λέτε στη βεράντα. Τι θα βάλει, τι λέβεται να αυτό βάλει. Αυτό είπε για μπαλκόνι κατευθείαν ο πρόεδρος πριν και εγώ. Αυτό το ψάχνα. Γιατί εμείς έχουμε μια εικόνα, έχουμε υπόγειο ότι είναι κεντρική διαδικασία ή και αυτόνομη, ότι είναι κάτω στο υπόγειο ο καυστήρας. Το 80% των πολυκατοικιών πλέον δεν έχει κεντρική θέρμανση. Έχει ο καθένας ατομική. Αυτά είναι αυτά του μνημονίου που είπατε. Ακριβώς. Να ξεπαγιάζει, να τουρτουρίζει και μέσα σου όλα. Εγώ θα το ξαναπώ, το έχω πει 200.000 φορές από τον αέρα του Open. Όσο χρειάζεται το λέω. Το 2021 ήταν μια μαύρη χρονιά για την Ελλάδα. 83 νεκροί στα σπίτια τους από πυρκαγιές. Η πλειονότητα των θυμάτων έφυγε από τη ζωή γιατί χρησιμοποίησαν ένα θερμαντικό μέσο το οποίο δεν ήταν κατάλληλο. Έτσι. Άρα. Ούτε στα μνημόνια δεν είχαμε τόσους νεκρούς. Πρέπει κάτι να κάνω. 83 νεκρούς. Εγώ ειλικρινά μου είχε διαδοθεί. 83. Το ακούω τώρα. Έτσι, το 83 και μου χτυπάει. Ναι, και εδώ πέρα πάμε σε κάτι ακόμα πιο δύσκολο και υπάρχει μεγάλος φόβος. Ακριβώς. Τι θα κάνουμε, πώς θα προστατευτούμε την πολυκατοικία, την κεντρική θέρμανση, την έχουμε ξεχάσει από τα μνημόνια. Κακά τα ψέματα. Αυτό έλεγα. Πάντως, κύριε Φαραντούρη, εγώ αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι γιατί στην Ελλάδα, μια που αναφέραμε την ενεργειακή φτώχεια, έχουμε τις πιο υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Τις περισσότερες περιόδους. Έχουμε την υψηλότερη. Έχουμε. Έχουμε την υψηλότερη. Καταρχάς, είμαστε αρνητικοί πρωταθλητές σε μια περίοδο μεσοσταθμικά, τουλάχιστον ενάμιση έτους τώρα. Και βεβαίως είμαστε στις υψηλότερες, στις 3-4 υψηλότερες θέσεις γενικότερα, διαχρονικά. Δεν είναι μόνο η ηλεκτρική ενέργεια, είναι οι επιμέρους αγορές. Γιατί στα πετρελοειδή δεν έχουμε, στην τιμή της Αγγλίας. Εδώ ανταγωνιζόμαστε τιμές Hong Kong. Και μπορεί να πέφτουν οι τιμές συγκυριακά, ωστόσο δεν βλέπουμε αυτό να μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή. Μπορεί να πέφτουν διεθνώς οι τιμές, αλλά υπάρχει ένας χρονισμός καθυστερημένος στη μετακύληση στον τελικό καταναλωτή. Ακούστε, η άποψή μου διαχρονικά. Να περάσουν οι μειώσεις, μας λέτε. Η άποψή μου διαχρονικά είναι ότι οι αγορές ενέργειας στην Ελλάδα, οι επιμέρους αγορές ενέργειας, χαρακτηρίζονται από στρεβλώσεις και ατέλειες. Και εκεί είναι η μονότονη παρένεσή μου προς τους κρατούντες, προς την πολιτεία, προς τους αποφασίζοντες, προς τις ανεξάρτητες αρχές, επιτέλους ρυθμιστική παρέμβαση και στιβαρή εποπτεία. Δηλαδή σε μια ολιγοπωλιακή αγορά, λίγοι παίκτες που διαμορφώνουν τις τιμές και μια ρηχή αγορά, λίγες συναλλαγές, όπως είναι το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος ή όπως είναι για παράδειγμα τα πετρελοειδή, λίγοι παίκτες. Εκεί λοιπόν χρειάζεται η αγορά να είναι στο μικροσκόπιο των εποπτικών και των ελεκτικών αρχών. Για να αποσοβούνται φαινόμενα σχροκέρδειας, εναρμονισμένων πρακτικών, στρεβλώσεων, νόθευσης του ανταγωνισμού. Νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση πλέον. Τα δημοσιονομικά μέτρα, τα έξυπνα δημοσιονομικά μέτρα, θα έπρεπε να είναι συμπληρωματικά των ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Παρεμβαίνει στην αγορά, αποσυνδέει για παράδειγμα την υψηλή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος από την υψηλότατη τιμή χρηματιστηριακή του φυσικού αερίου, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες. Θα ήταν ευχής έργων αυτό να είχε γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 1,5 χρόνο δεν έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι μπορεί να γίνει τώρα, 14 Σεπτεμβρίου για παράδειγμα. Θα είναι λύση για μας. Γιατί το ρωτάω. Υπάρχει γιατί, ένα πραντεφέ. Ναι, αν βάλουν το πλαφόν σε μία μέση τιμή που εμείς ήδη το αγοράζουμε φθηνότερο, μην βγούμε και καμένοι. Δηλαδή, αν μετά πάει προς τα πάνω τιμή. Συζητούνται πολλά. Η δική μου η άποψη είναι ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν το είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε τα κράτη-μέλη, όσα κράτη-μέλη δεν έχουν προχωρήσει ρυθμιστικές παρεμβάσεις, να αποσυνδέσουν, όπως είπα πριν, την υψηλή χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου
από την τελική τιμή της κιλοβατόρας. Γιατί το φυσικό αέριο είναι κρίσιμο? Διότι είναι σε μεγάλο ποσοστό το βασικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή. Και με φυσικό αέριο τα καταφέραμε πολύ καλά στην Ευρώπη. Δεθήκαμε στους ορυκτούς πόρους και μάλιστα τους εισαγόμενους και τώρα προσπαθούμε να απεμπλακούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς επειδή είναι υψηλό το ποσοστό του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας μείγμα, η τιμή του φυσικού αερίου, όπως διαμορφώνεται στα χρηματιστήρια ενέργειας στην Ευρώπη, διαμορφώνει την τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως, αυτό δεν αντανακλά κόστος. Το φυσικό αέριο δεν είναι τόσο ακριβό, να το πω έτσι σήμερα. Αυτό ενσωματώνει σπέκουλα, κερδοσκοπικά παιχνίδια. Γιατί δεν κάνουμε κινδύνου κάτι, κύριε Φαραντούρη, και τους αφήνουμε στην ουσία? Δηλαδή, ακόμα και η Βουλγαρία που της δίνουμε ενέργεια. Μας έδωσε χθες η Μαργαρίτα Εκούζα. Θέλω να σας πω το σκεπτικό μου. Μας έδειχνε χθες η Μαργαρίτα Εκούζα από το Διεθνές Ρεπορτάζ της εκπομπής μας τους χάρτες με το κόστος όλη την Ευρώπη. Και εμείς είμαστε οι πιο ακριβοί, τουλάχιστον στα νούμερα της Παρασκευής. Γιατί γίνεται αυτό και δεν κάνουν κάτι? Έχετε δίκιο. Γιατί για πολλούς μήνες. Γιατί ακούει και ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει. Εμείς καταλαβαίνουμε γιατί δεν κάνουμε κάτι. Θα σας πω. Καταρχάς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ένα ετερόκλητο πλήθος ενεργειακών πολιτικών. 27 στην Ελλάδα μας νοιάζει. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να χαράξουμε την πολιτική. Το να μετακυλίουμε. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Το να μετακυλίουμε επί ένα έτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες τη λύση των προβλημάτων μας ήταν, θα έλεγα, τουλάχιστον ολιγορία. Και τι θα μπορούσε να κάνει δηλαδή? Στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε βήματα τύπου Ισπανίας-Πορτογαλίας. Ωραία. Οι Ήβηρες το Μάρτιο γνωστοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θέλει παρέκκληση από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών αγορών, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποσύνδεσης των τιμών υψηλών φυσικού αερίου από τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Πήραν την παρέκκλησή τους και πορεύονται εν ειρήνη. Έκτοτε, εν ειρήνη δεν πορεύονται, αλλά με πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι εμείς. Και εμείς δεν το ακολουθήσαμε, λέτε, αυτό το μοντέλο. Εμείς η πρώτη ουσιαστική αντίδραση προκειμένου να αρθρώσουμε μια ρυθμιστική παρέμβαση ήταν τον Ιούλιο. Κατά ψέματα. Όπου κοινοποιήσαμε πολιτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο ρυθμιστικής παρέμβασης των αγορών και φάγαμε πόρτα. Και επανήλθαμε με πλάν B. Να τα θυμόμαστε αυτά. Και μετά προχωρήσαμε και στη Λιανική και ζητήσαμε αποσύνδεση. Από την κυβέρνηση. Δεν λένε ότι φάγαμε πόρτα. Και ακύρωση. Λένε ότι συζητήσαμε στην Ευρώπη και εμείς στην ουσία καθορίσαμε έναν τρόπο δράσης. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθορίσει τίποτα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε τον βηματισμό μας όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη. Απλά κάποιες χώρες ήσαν αρκετά πιο προνοητικές από εμάς, έτσι ώστε να σπεύσουν με μέτρα. Δεν είναι μόνο η Ισπανία και η Πορτογαλία. Είναι η Γαλλία, για παράδειγμα, που έβαλε πλαφόν από πέρυσι τον Οκτώβριο, να θυμίσουμε, 4% στα κέρδη της ηλεκτρικής εταιρείας της Γαλλικής ΔΕΗ. Είναι η Ιταλία που φορολόγησε τα υπερκέρδη των εταιριών. Τώρα, για να πάμε και στον κύριο Χατζηδησίου, να δούμε η αγορά αν αντέξει και αν αντέχει αυτό το χειμώνα τον ενεργειακό που έρχεται. Τώρα, 14 Σεπτεμβρίου, μπορούμε να περιμένουμε κάτι ή έχουμε υψηλές προσδοκίες? Όχι μόνο εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη. Βγαίνει ο Σαρλ Μισελ και χτυπάει την επικεφαλής Κομισιόν. Λέει ότι αργήσαμε. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ, λέει. Τώρα βέβαια το λέει, αλλά το λέει. Κάποιος το λέει επίσημα. Δεν το λέω εγώ και εσείς, το λέει το νούμερο 2 της Κομισιόν. Τραγική ολιγορία. Ναι, εγώ είμαι καλόπιστος και θέλω να πιστεύω ότι έστω και τη 12η η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Αν δεν ανταποκριθεί, φοβάμαι ότι και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και για τους λόγους που αναλύσαμε πριν στην Ελλάδα ως πρωταθλητές, θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Είχαμε ένα δύσκολο χειμώνα, το επισημάνατε πολύ σωστά. Αντιμετωπίζουμε το φάσμα της ενεργειακής φτώχειας. Εμείς δεν είμαστε ενεργειακά επαρκείς. Γιατί εδώ, σε αυτό το στούντιο, έχουμε ακούσει από τους αρμόδιους υπουργούς. Νωρίτερα, Ιούνιο, Ιούλιο, δεν θυμάμαι πότε είχαμε τον κύριο Σκρέκα. Είμαστε ενεργειακά επαρκείς. Γιατί, δηλαδή, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει, θα το ξαναπώ. Θα σας απαντήσω. Δεν καταλαβαίνει τώρα όλα αυτά που του λέμε. Θέλει να ξέρει αν θα μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Θέλει να ξέρει αν θα μπορεί να ταΐσει το παιδί του. Θέλει να ξέρει αν το περιμένει. Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Η ενεργειακή επάρκεια. Έχουμε φυσικό αέριο. Έρχεται φυσικό αέριο. Δεν έχουμε την ρεβιθούσα, δεν έχουμε όλα αυτή τη συνεργασία που γίνεται, δεν είμαστε θωρακισμένοι, κύριε καθηγητά. Έχει, θα σας πω, το πρόβλημα αυτό το έχει η Γερμανία που έχει κοπεί η ροή φυσικού αερίου 20% στο Nord Stream. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά τις παραλαβές φυσικού αερίου από τον Turk Stream. Άρα, εάν βάλουμε ένα πλαφόν σε αυτή την τιμή και δεν είμαστε, αυτό που είπατε πριν και το αναλύσατε πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε, δεν είμαστε βορρά στους κερδοσκόπους. Είμαστε επαρκείς ενεργειακά, γιατί έχουμε συνεχή ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Δεν έχουμε τα προβλήματα του Nord Stream, πρώτον, και δεύτερον, έχουμε και το LNG. Το πρόβλημά μας στην Ελλάδα δεν είναι η ενεργειακή επάρκεια. Το πρόβλημά μας είναι το ενεργειακό κόστος. Η τιμή. Ενεργειακή επάρκεια χωρίς ενεργειακό κόστος δεν είναι ενεργειακή ασφάλεια. Πάμε τώρα, Χατζηθεοδοσίου.
Άρα η τιμή, αυτό είναι το θέμα. Προφανώς. Δηλαδή. Πού μπορεί να φτάσει. Και αυτό το περιμένουμε μόνο από την Ευρώπη. Όχι, πιστεύει. Μπορούμε να το περιμένουμε και από τους εαυτούς μας. Αν είχαμε λιγάκι σηκώσει μανίκια νωρίτερα και καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο. Τώρα τι θα κάνουμε. Αφήστε το πριν. Τώρα κύριε Χατζηδησίου. Γι' αυτό λέω. Θα βγει ο χειμώνας. Θα βγει ο χειμώνας. Ο Χατζηδησίου θα αντέξει το λόγο. Θα αντέξει. Έχει καλή επιχείρηση. Οι υπόλοιποι θα αντέξουν. Καταρχήν, ο κ. Καθηγητής, νομίζω, που είναι σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, όπως ξέρω, το Πανεπιστήμιο Πειραιάνα. Τα είπε όλα πολύ σημαντικά, αλλά θέλω να πω σε αυτό που είπε η κυρία Ιρεύη και επιτρέψτε μου να έχω μια διαφορετική άποψη. Ενεργειακή επάρκεια έχουμε, αλλά κερδοσκοπία έχουμε. Σας λέω τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ότι θα δίνει κάθε μήνα 1.900 εκατομμύρια. Σωστά. Το 1,5 δις όμως από αυτά είναι από τα κέρδη των εταιριών που είναι πίσω. Άρα τι αποδεικνύεται. Ότι έχει μια επιδοματική πολιτική και αναγνωρίζει την κερδοσκοπία των εταιριών. Νομίζω ότι εκεί που στάθηκε ο καθηγητής, και να ξαναθυμίσω, είναι από τη στιγμή που το 100% της ενέργειας είναι στο χρηματιστήριο, τι λαμβάνεται υπόψη, η ακριβότερη τιμή. Το ρεύμα δημιουργείται από το φυσικό αέριο, από τους λιγνίτες, από τα ενδυλωτικά εργοστάσια. Από τις άμπε που δεν καταλαβαίνουμε γιατί τις παίρνουμε στην τιμή του φυσικού αερίου. Ναι, αλλά το βγαίνει στην υψηλότερη τιμή. Εδώ νομίζω ότι μας ωφελεί τα μέγιστα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζει σήμερα η Γερμανία και εξηγώ το γιατί, γιατί θα υποχρεωθεί πλέον να πάρει μέτρα, γιατί η ίδια η οικονομία της καταστρέφεται. Όσο δεν υπήρχαν εξαιρέσεις, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το να έχουν σήμερα 150-160 ευρώ την κιλοβατόρα, εδώ να θυμίσω ότι η Γερμανία ξεπέρασε τα 1000 ευρώ που είναι ρεκόρ όλων των εποχών η κιλοβατόρα, η τιμή χρηματιστηριακή. Δείχνει ότι η Ευρώπη σε αυτό που λέει 14 του μηνός, εάν δεν πάρει μέτρα, και εδώ θα ζητήσει η Γερμανία την αλληλεγγύη, και το λέω και με κομικοτραγικό τρόπο, δηλαδή η Γερμανία δεν ζητήσει αλληλεγγύη. Γυρνάει ο τροχός πάντα. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι δεν θα έχει άλλη επιλογή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κόσμο, αξίζει τον κόπο να πούμε που το ξέρετε, το έχετε πει στην εκπομπή σας, 1 δις είναι οι απλήρωτοι λογαριασμοί στις εταιρείες ενέργειας, το 45% δεν πληρώνει καν ρυθμίσεις και αυτό έχει σχέση με την αγορά. Ξέρετε, κυρία Ρεύη, ακούγεται λίγο περίεργο να λέει ένας υπουργός. Η αγορά πάει καλά και την ίδια στιγμή αναγνωρίζει ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Αυτά τα δύο δεν γίνονται. Αν ο κόσμος έχει λεφτά, τότε η αγορά πάει καλά. Όταν ο κόσμος δεν έχει λεφτά και κάνει ρύθμιση του λογαριασμού ρεύματος, δεν μπορεί να λέμε πώς πάει η αγορά. Δώστε μας και τα στοιχεία σας, αυτό που ο Βαγγέλης Ζουράκης, γιατί είναι ενδεικτικά. 6 στα 10, λέει, 6 στις 10 επιχειρήσεις, λουκέτο. Φόβος για λουκέτο. 6 στις 10 ήταν να έχουν κάνει ανατιμήσεις μέσα στον έναν χρόνο που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, γιατί το Σεπτέμβριο ξεκίνησαν να αυξάνονται οι λογαριασμοί ρεύματος. Τι θα γίνει, ο κύριος Δουράκης, ξέρω ότι θα έλεγε, αφού παίρνετε και επιδοτήσεις, τι γίνεται με τις τιμές. Ναι, προσέξτε. Ναι, είναι η ερώτησή μου, η αλήθεια είναι αυτή. Κάντε. Εντάξει, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο. Εντάξει, όλα αυτά, ναι, έχουμε ενεργειακό πρόβλημα, έτσι, μεγάλο το κόστος. Εν τούτης, για μήνες τώρα σας δίνουν κάποιες επιδοτήσεις. Πώς και δεν το βλέπουμε αυτό εμείς οι καταναλωτές στις τιμές των προϊόντων. Δηλαδή, γιατί δεν φρενάρει αυτή η ακρίβεια. Τι βλέπουμε, η μισή αλήθεια είναι ψέμα, γιατί σε επιχειρήσεις θυμίζω, από τον Σεπτέμβρη μέχρι το Μάιο δεν είχα καμία επιδότηση. Που σημαίνει συσσόρευσαν χρέη από την ενέργεια. Το δεύτερο στοιχείο, επιδοτείται η επιδότηση, κύριε Δουράκη, το ξέρετε. Όταν δίνεις επιδοτήσεις και δεν παρεμβαίνεις στην πηγή του προβλήματος, δηλαδή ποια είναι η πηγή του προβλήματος, η τιμή της ενέργειας και του πετρελαίου. Όταν δεν παρεμβαίνεις, μην μπερδεύουμε το επίδομα ότι θα πάρω δηλαδή 100 ευρώ και το έχω πει ως εξής. Όταν λέτε όμως παρέμβαση κυβέρνηση στην κερδοσκοπία. Και στην κερδοσκοπία και στις παρεμβάσεις που θα πω αμέσως. Η κυβέρνηση κάνει σήμερα, μου δίνει 100 ευρώ από τη μία τσέπη και μου παίρνει 300 από την άλλη. Αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την επιδοματική πολιτική. Γιατί η ακρίβεια δεν θα σταματήσει. Ο πληθωρισμός είναι 10,5. Υπάρχει καμιά ένδειξη ότι ο πληθωρισμός θα είναι μικρότερο στο Σεπτέμβριο, γιατί εγώ δεν τον βλέπω. Όχι. Άρα οι τιμές ήδη ανακοινώθηκαν να μεγαλύτερες. Ακούμε ότι είχαμε υπερανάπτυξη, ακούμε ότι ο τουρισμός ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ότι έχει μειωθεί η ανεργία. Είναι σημαντικά τα ποιοτικά στοιχεία. Υπερανάπτυξη για ποιον. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος και να απαντήσω 100% των μικρών επιχειρήσεων. Που νομίζω απαντάει και στο ερώτημα. Είναι 300 ευρώ πώς παίρνουν. Ένα στοιχείο, κυρία Ρεύη, νομίζω θα δείξει αυτό που λέμε υπερανάπτυξη τι σημαίνει. Το 2018 είχαμε 4,5 δις πωλήσεις στο ίντερνετ. Το 2022 θα φτάσουμε τα 18. Μόνο που αυτή η διαφορά δημιουργείται από 500 επιχειρήσεις, 100 μάλιστα έχουν το 80%. Άρα αυτή η ανάπτυξη από ποιους έρχεται. Και έρχομαι στο ερώτημα που βάλατε για τις επιχειρήσεις και το πρόβλημα των λουκέτων. Ξέρετε, 265 δις ήταν το ιδιωτικό χρέος πριν την ενεργειακή κρίση. Η εκτίμησή μου το έχει ξεπεράσει 275. Άρα, έχεις μια επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα να εξυγχρονιστεί, έχει κεφάλαια, και μια επιχείρηση που δεν εξυγχρονίζεται, γι' αυτό ανέφερα και το ηλεκτρονικό εμπόριο, που δεν μπορεί σήμερα να σταθεί με 40% μείωση.
Άρα είναι απόλυτα σίγουρο ότι όταν η πολιτεία απαιτεί τις υποχρεώσεις της, αυτό που είπατε είναι σωστό, τώρα, το 60% δεν ανταπεξέρχεται. Τι κάνουμε τόσα χρόνια, μεταφέρονται υποχρεώσεις, μεταφέρονται. Μου θυμίζει αυτό, μου θυμίζει μια εποχή που θέλαμε να την ξεχάσουμε. Και είναι όλη αυτή η ανασφάλεια πάνω από όλη την Εφήλιο και φυσικά κυρίως στην Ευρώπη, γιατί στην καρδιά της Ευρώπης γίνεται αυτός ο πόλεμος. Η αλήθεια πάντως και είναι αυτό, δηλαδή, ότι όλα έρχονται τόσο δυσίωνα μπροστά μας. Αν μου επιτρέπεις. Ξανά Λουκέτα, ξανά. Ο Πρωθυπουργός το λέει. Ο Πρωθυπουργός είπε, αν ακούσατε, μας περιμένει ένα δύσκολο φθινόπωρο και ένα δύσκολο χειμώνα. Όταν η κυβέρνηση το αποδέχεται, σημαίνει ότι. Ιωνία αυτό δεν το κάνουμε. Περιμένουμε να γίνει κάτι. Αν επιτρέπετε τρεις προτάσεις που θα τις ξαναπώ. Εμείς λέμε, πρώτον, θα πρέπει να υπάρξει μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Δεν υπάρχει αυτό. Το αποκλείω. Θα αντιλαμβάνω. Θα δούμε. Ωραία, μακάρι να υπάρχει. Πάντως να θυμίσω, 11 χώρες κάναν τη μείωση. Η Γαλλία στην Αγγλία το έκανε. Δηλαδή στη ΔΕΘ, εσείς αυτά είναι τα κύρια αιτήματα. Το λέω αυτό εν όψη ΔΕΘ. Αυτά είναι τα αιτήματα που βάζετε εσείς. Συνεχίζουμε. Το ένα είναι η μείωση του φόρου. Με συγχωρείτε και κάτι ακόμη. Αυτό δεν είναι ενίσχυση που θέλω να σας πω. Και στο πετρέλαιο κίνησης που έγινε, τα τζιπ τα πολυτελείας πετρέλαιο κίνησης έχουν. Καλά, το 15 λεπτό. Ναι, βέβαια, και αυτό, ναι, γιατί. Ψέματα είναι. Μα συγγνώμη, πραγματικότητα και τα επαγγελματικά. Ναι, είναι κυρίως για τα επαγγελματικά. Εννοώ ότι είναι κάτι που το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς. Περιλαμβάνει και το Fuel Pass και πήραν και το 15 λεπτό. Έχει δίκιο. Κάποιοι πήραν και από τις δύο. Πήραν και από τις δύο πόρτες κάποιοι. Έχει δίκιο. Και από το Fuel Pass και το 15 λεπτό. Και το Fuel Pass και 15 λεπτό. Και φέρνουν Fuel Pass, κρύβουν και κάποια εισόδημα. Έχετε δίκιο, πράγματι. Πείτε λίγο τα αιτήματα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, έχει έρθει εκτακτήδης από την αστυνομία. Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, λέει, στα Πετράλωνα, άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα έναν άνδρα. Οπότε θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Μάλιστα. Τώρα με το διάλειμμα. Έχουμε νεκρό στα Πετράλωνα από πυροβολισμούς. Τα μέτρα μας είναι μείωση ειδικού φόρου που, επαναλαμβάνω, έγινε σε 10 χώρες. Δεύτερον, πλαφόν στην ενέργεια στον καταναλωτή. Πράγμα που συζητάει ήδη, επιμένω, και η Γερμανία. Επικαλούμε τη Γερμανία, την πιο ισχυρή οικονομία, πόσο μάλλον τη χώρα μας. Τρίτον, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 13% στο 6%. Προσέξτε, θα σας απαντήσω. Όσο άλλος δεν μπορεί να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ και πιέζεται. Κύριε Πρόεδρε, μετά... η απορρόφηση των τιμών θα έρθει στον καταναλωτή ή θα έχουμε στο ενδιάμεσο. Το έχω ξανακούσει και σε αυτό. Δηλαδή, η Γερμανία που το έκανε πιστεύει ότι όταν το κάνει δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Αν η πολιτεία δεν έχει τους μηχανισμούς εποπτικούς, αυτό δεν είναι θέμα ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Επιτρέψαμε και το τελευταίο για το θέμα που αναφέραμε στην αρχή. Και βέβαια θεωρήστε δεδομένο αργά ή γρήγορα οι 120 δόσεις θα γίνουν, γιατί δεν μπορεί να αποπληρωθούν. Αν δεν τις κάνει, πολύ απλά, θα κλείσει νωρίτερα κάποιες επιχείρησεις και δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Μάλιστα. Θα σας βάλω στην εξίσωση και μια άλλη παράμετρο. Ένα για να κλείσουμε. Αγοράζουμε ενέργεια όσο και περισσότερο σε δολάριο πλέον στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η ανατίμηση του δολαρίου γίνεται χαμός. Με το δολάριο έναντι του ευρώ ακριβένει ακόμα περισσότερο την ενέργεια. Άρα, οι εξωγενείς παράγοντες είναι δεδομένοι. Να δούμε τους ενδογενείς παράγοντες, όπως συζητήσαμε και με τον πρόεδρο προηγουμένως. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια ολιγορία στη λήψη μέτρων. Κύριε καθηγητά, εδώ στο βιβλίο τώρα που μας φέρετε, το Ενεργειακή Κρίση στην Ελλάδα, το επόμενο που θα γράψετε να είναι η ενεργειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται προτάσεις για την ενεργειακή ανάπτυξη. Πάντως, η αλήθεια είναι μόνο οι κερδισμένοι Αμερικανοί από όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε. Πολύ σωστό.